Πάμε λοιπόν, τώρα και στον κύριο Κουρέτα. Πάμε λοιπόν στον κύριο Κουρέτα. Τον έχουμε οποίο μαζί μας. Τον έχουμε μαζί μας, ναι, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κουρέτα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Κουρέτα. Καταρχάς, κύριε Κουρέτα, να διευκρινίσουμε το εξής. Τα νεκρά ψάρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θάβονται ή καίγονται? Λοιπόν, καταρχάς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει μια σύμβαση με την εταιρεία Λαδής, η οποία μαζεύει όλα τα ψάρια και πηγαίνουν και καίγονται σε ειδικούς καυστήρες. Επομένως, πού είναι αυτοί οι ειδικοί καυστήρες, πού είναι αυτοί? Στη Λάρισα. Ωραία. Και η εικόνα αυτή τη στιγμή στο Βόλο έχει βελτιωθεί πάρα πολύ μέσα στο λιμάνι και σε πάρα πολλά σημεία. Από εκεί και πέρα, το γεγονός που κατήγγειλε με τον τρόπο που το κατήγγειλε και με τους χαρακτηρισμούς που δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, εγώ έχω ένα διαφορετικό τρόπο να εκφράζομαι δημόσια. Δεν εκφράζομαι τέτοιο τρόπο. Αυτό είναι αντικείμενο του εισαγγελέα, το οποίο το ερευνά. Το αν τα ψάρια θαύτηκαν από τον εργολάβο ή δεν θαύτηκαν, αυτό θα το ανακαλύψει ο εισαγγελέας. Εσείς δώσατε εντολή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, κύριε Κουρέτα, αυτής της ιστορίας, να θαυτούν τα ψάρια? Καταρχάς, σας εξήγησα από την αρχή. Για ποιο λόγο να το κάνω, από τη στιγμή που υπήρχαν συνεργεία και μάζευαν τα ψάρια, για να πηγαίνουν να γίνει καύση? Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τότε αυτοί οι λάκοι σκαμμένοι που λέει ο κύριος Μπέος ότι βρήκαν και βάζανε μέσα οι εργολάβοι τα ψάρια, τι είναι? Κανένας λάκος δεν υπάρχει, ούτε εποπτικό. Το εποπτικό υλικό το οποίο έχει δοθεί από τον εργολάβο, ο εργολάβος έχει την ευθύνη αυτή, εδόθηκε στον εισαγγελέα. Το μηχάνημα αυτό το οποίο υπήρχε εκεί έκανε τα ψάρια στην άκρη και πήγαινε και τα μάζευαν οι άνθρωποι από την εταιρεία για να μπορέσουν. Το έχουμε δώσει και πώς έγινε και με ποιο τρόπο έγινε. Επομένως, αυτό το θέμα είναι το αντικείμενο του εισαγγελέα που θα το ψάξει και θα γίνει μεθαύριο, θα γίνει δίκη. Νομίζω Δευτέρα-Τρίτη θα γίνει δίκη για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κατηγορείται ότι το έκανε. Άρα, ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι θα πει. Δηλαδή, λέτε ότι ήταν πρωτοβουλία του ίδιου του εργολάβου? Ή ότι δεν έγινε καν? Όχι, δεν έγινε καν, εγώ καταλαβαίνω ότι λέει ο κύριος Κουρέτα. Σωστά, κατάλαβα, κύριε Κουρέτα. Δεν υπήρχε καμία εντολή δική μας να κάνει αυτό το πράγμα και ο εργολάβος έκανε αυτό που του είπαμε. Δηλαδή, έβαζε στην άκρη με το μηχάνημα τα ψάρια για να περνάει η εταιρεία να τα παίρνει, να τα καίει. Τώρα πέρα και πέρα αυτό, θα περιμένετε μια κύριε Κουρέτα, αφού λοιπόν αυτό γίνεται από την πρώτη στιγμή και πάνε και καίγονται τα ψάρια, μέχρι στιγμής πόσες τόνοι ψαριών έχουν αποτεφρωθεί? Νομίζω πάνω από 200. Δεν είμαι σε θέση να σας πω, αλλά πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής δηλαδή έχετε βγάλει από τον παγασιτικό και από το χύμαρο ξηριά 200 τόνους με ψάρια? Τουλάχιστον. Κύριε Κουρέτα, ο κύριος Μπέος έκανε και μια άλλη καταγγελία εδώ πριν από λίγα λεπτά, ότι ο Δήμος του Ρήγα Φεραίου πήρε χθες κιόλας απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να θαυτούν τα ψάρια στη δική του περιοχή, σε άλλη... εκεί τουλάχιστον είπε ο κύριος Μπέος. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, κάποια ζώα, όπως έγιναν και με τα πρόβατα, όπως γίνονται και με τα ψάρια, σε μερικές περιπτώσεις γίνεται υγειονομική ταφή όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες. Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει υγειονομική ταφή όπως προβλέπει ο νόμος, με ειδικές μεμβράνες, με ασβέστη κλπ. Αυτό... Για τα ψάρια λέμε τώρα, θα θαυτούν εκεί ψάρια? Για τα ψάρια, ναι, για τα ψάρια. Υπάρχει περίπτωση να γίνει υγειονομική ταφή. Γιατί να γίνει υγειονομική ταφή αφού μπορούν να καούν? Διότι σε κάποιες περιπτώσεις το εργοστάσιο δεν μπορεί να τα επεξεργαστεί. Σε ποιες περιπτώσεις? Υπάρχει περίπτωση, δεν το γνωρίζω ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει, αν δεν μπορεί το εργοστάσιο να κάψει τόσα πολλά ψάρια, να γίνει υγειονομική ταφή η οποία προβλέπεται από τον νόμο. Εννοείται ότι είναι τόσο μεγάλος ο όγκος των ψαριών που δεν προλαβαίνετε να τα κάψετε και κάποια θα τα θάψετε. Μισό λεπτό, αυτό, δηλαδή. Και δεν μπορείτε να βρείτε ένα δεύτερο αποτεφρωτήριο? Γιατί πρέπει να καταφύγετε στην ταφή? Τέτοιο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοια διαδικασία στη Θεσσαλία. Ακούστε να δείτε, από τον νόμο προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις να γίνει καύσιμο, είτε αν δεν μπορεί να το κάνει, όπως έγινε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια του Ντάνιελ, επειδή το εργοστάσιο αυτό είχε φρακάρει η εταιρεία καύσης, πάρα πολλές εκτροφές
έγινε υγειονομική ταφή. Όπως και στην περίπτωση αυτή με τα πρόβατα, επιλέχθηκε υγειονομική ταφή και σταθήκαν χιλιάδες ζώα, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Πολύ πιθανόν τώρα, αν δεν μπορέσει η εταιρεία να τα διαχειριστεί, να οδηγηθούν σε χώρο υγειονομική ταφή, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος και είναι απολύτως νόμιμος. Δεν καταλαβαίνω πού είναι η καταγγελία δηλαδή. Πάντως εγώ άκουσα τον καθηγητή που είχαμε, τον καθηγητή από το Αριστοτέλειο που είχαμε καλεσμένο, κύριε Κουρέτα, που έλεγε ο κύριος Φιτιάνος ότι θα είναι εγκληματικό να θαυτούν ψάρια αυτή τη στιγμή και ότι όλα θα πρέπει να οδηγηθούν για καύση. Μισό λεπτό. Εννοούσε να ταφούν ψάρια χωρίς υγειονομική ταφή ή με υγειονομική ταφή? Δεν το ξεκαθάρισε αυτό. Δεν το ξεκαθάρισε, αυτό είναι αλήθεια. Άλλο το ένα. Το να ταφούν οτιδήποτε ζωντανό με υγειονομική ταφή το προβλέπει ο νόμος σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Εάν δεν είναι πάρα πολλά, από το να μείνουν στο περιβάλλον και να δημιουργήσουν πρόβλημα υγειονομικό. Κύριε Κουρέτα, για να καταλάβουμε, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει γίνει κάποια ταφή ψαριών, αν καταλαβαίνω καλά, ή όχι? Μέχρι στιγμή όχι. Αλλά υπάρχει περίπτωση. Άρα, αν χρειαστεί, θα γίνει. Αν χρειαστεί, θα γίνει. Ωραία. Γιατί να χρειαστεί? Επειδή το εργοστάσιο καύσης δεν θα προλαβαίνει, όπως είπαμε, ή μπορεί να μην μπορεί να κάψει κάποια ψάρια? Μπορεί να μην προλαβαίνει να τα. Προλαβαίνει ο όγκος, θα είναι τόσος που δεν θα προλαβαίνει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξηγήσω όμως κάποια πράγματα που έχουν ενδιαφέρον και στο κοινό. Το θυρόπραγμα, το οποίο κατηγορούμε εγώ ότι το άφησε ανοιχτό, αν διαβάσετε το πόρισμα του εισαγγελέα που βγήκε χθες, λέει με σαφήνεια ότι το θυρόφραγμα έπρεπε να παραμείνει ανοιχτό διότι υπήρχε πλημμυρικό νερό. Το θυρόφραγμα ανοίγει με προεδρικό διάταγμα μόνο όταν υπάρχει πλημμυρικό νερό. Ναι, κύριε Κουρέτα, να σας πω κάτι. Ναι, έχετε δίκιο. Το έτσι λέει το εισαγγελικό πόρισμα. Η ερώτηση όμως ορισμένων και η δική μου είναι για ποιο λόγο τότε δεν βάλατε ένα δίχτυ μπροστά από το θυρόφραγμα. Να φεύγουν τα νερά λοιπόν κανονικά, αλλά αν υπάρξει αυτό το πρόβλημα με τα ψάρια, ακριβώς, να συγκρατούν τα ψάρια. Θέλω να πω δηλαδή, νομικά είστε καλυμμένος. Ναι. Από την άλλη όμως, ποια μέτρα πήρατε εσείς? Μισό λεπτό. Η δική μου επικοινωνία με τον οργανισμό λιμένος, ο οποίος έχει την ευθύνη να βάλει το δίχτυ, που το έβαλε τελικά, την Τρίτη. Δεν μπόρεσε. Την Τρίτη το έβαλε. Η διαχείριση του παρασιτικού, του νερού, του λιμένα, ανήκει στον οργανισμό λιμένος. Και η διαχείριση των ακτών ανήκει στους Δήμους. Αυτό το οποίο έκανε η περιφέρεια, το να μπει και να μαζέψει τα ψάρια, δεν περιγράφεται πουθενά. Όχι, εγώ δεν ρώτησα αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Κουρέτα. Αφήστε να τελειώσω όμως. Μα δεν ρώτησα αυτό όμως. Θέλετε να τελειώσετε σε μια απάντηση που δεν σας δίνω, σε μια ερώτηση που δεν έκανα. Ναι. Άλλο ρώτησα εγώ. Εγώ δεν αναφέρομαι στα δίχτυα, στα φράγματα που βάλατε μετά στον Ξηριά που είδαμε ένα, δύο, μπορεί και τρίτο. Εγώ αναφέρομαι στο θυρόφραγμα. Άνοιξε λοιπόν το θυρόφραγμα γιατί έπρεπε να φύγουν τα νερά, γιατί το αντιλιοστάσιο της πέτρας δεν λειτουργούσε. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει μία πρόβλεψη στο θυρόφραγμα, αφού ήταν ανοιχτό, να μπει εκεί ένα δίχτυ. Αυτό δεν το δίχτυ εκεί, ποιος έπρεπε να το πάρει, ποιος έπρεπε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη? Τώρα, κάποια λύση θα υπήρχε για το θυρόφραγμα. Εάν αυτή τη στιγμή εσείς όπως έχετε στο μυαλό σας πιστεύετε ότι υπάρχει μία πόρτα που πρέπει όχι, να βάλει δεν, όχι, μπροστά. Δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου, σας διαβεβαιώ. Ναι, το έχω, λοιπόν, είναι μία πόρτα. Δεν είναι τεχνικά εύκολο αυτό που περιγράφεται. Αδύνατο είναι? Αδύνατο δεν είναι, ωραία. Αλλά τεχνικά εύκολο σε εκείνη τη φάση δεν ήταν εύκολο να γίνει και τη διαχείριση των νερών και τη διαχείριση, το ξαναλέω, των νερών την έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση σε συνεργασία με τους ΤΟΕΒ. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν όλοι βγάλει την ουρά τους απ' έξω και έχουν αφήσει την περιφέρεια να διαχειρίζει το πρόβλημα. Εμείς το διαχειριζόμαστε όπως μπορούμε. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες αυτοί που τις έχουν. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλό όπως περιγράφεται. Διότι να σας πω κάτι. Έχω διαχειριστεί την ανασυγκρότηση μέχρι στιγμής. Έχω διαχειριστεί την Πανόλη. Έχω διαχειριστεί την κουνουποκτονία. Έχω διαχειριστεί τις πυρκαγιές με ένα κέντρο που δεν υπήρχε στην Ελλάδα, που φέτος ήταν πολύ σημαντικό που οι πυρκαγιές γίνανε αμέσως. Όλα αυτά τα έκανα με τις δυνάμεις της περιφέρειας. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έγινε με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα,
Πού ήταν τα Υπουργεία? Ποιος ήθελε να με βοηθήσει να συνδράνει τη στιγμή που ήταν ένα πρόβλημα το οποίο είχαν πάρα πολύ την ευθύνη? Ήρθε κάποιος, μόνο κάθονται στην καρέκλα τους, όπως ο κύριος Μπέος, και κατηγορεί. Πού είναι οι άνθρωποι αυτοί στο πεδίο να βοηθήσουν? Πού είναι, ήρθε κανείς να βοηθήσει την περιφέρεια Θεσσαλίας να το κάνει? Τα άδειξαν την ώρα τους απ' έξω, διότι είδαν το πρόβλημα είναι μεγάλο, αλλά εγώ, επειδή έχω μάθει να μπαίνω μπροστά στην ευθύνη, μπήκα όπως μπαίνω πάντοτε. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνει η εισαγγελική έρευνα, θα αποδοθούν ευθύνες. Αλλά αυτή τη στιγμή, αντί να καθαίνει ο καθένας και να λέει βρισχές και χαρακτηρισμούς πεζοδρομίου, καλό θα είναι να βάλει πλάτη όπως βάζουμε εμείς για να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ αυτό έχω να πω και αυτό λέω πάντα. Κύριε Κουρέτα, εσείς τώρα που είσαστε εκεί, τα συνεργεία σας στο πεδίο, πόσες μέρες μπορεί να χρειαστούν ώστε να μαζευτούν όλα τα ψάρια? Κοιτάξτε, πιστεύω, τώρα είμαι στο Βόλο δηλαδή και κάνω μια εποπτεία στην περιοχή, πιστεύω ότι σε μια, δυο, τρεις μέρες θα έχει λήξει. Δηλαδή είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Δεν θα χρειαστεί πολύ. Και πώς θα μαζεύετε τώρα με τις φαγάνες, βλέπουμε στις εικόνες? Όχι, μέσα στο... Υπάρχουν μηχανήματα που μαζεύουν τα ψάρια μπροστά από το δίχτυ, που είναι γερανοί με ειδικά ανυψωτικά και τα παίρνουν. Και μέσα στο μπαγασιτικό υπάρχουν πλοιάρια τα οποία τα μαζεύουν με ειδικό τρόπο. Και στις ακτές υπάρχουν συνεργεία τα οποία τα μαζεύουν και τα οδηγούν στην κάψη. Κύριε Κουρέτα, και κάτι άλλο διευκρινιστικό το οποίο δεν το ξέρουμε. Το αντλιοστάσιο της Πέτρας, ποιος έπρεπε να είχε αποκαταστήσει τη ζημιά? Εμείς. Και πότε αποκαταστάθηκε η ζημιά του αντλιοστάσιου? Δεν αποκαταστάθηκε, ήταν πλημμυρισμένο. Πώς επήχε, τώρα αποκαλύφθηκε, έχει 10 μέρες που αποκαλύφθηκε το αντλιοστάσιο. Α, ήταν πλημμυρισμένο κάτω ήταν από τα νερά. Ναι. Και πριν από 10 μέρες αποκαλύφθηκε το αντλιοστάσιο. Ακριβώς. Και επιχειρούμε, πιστεύω ότι το Σαββατοκύριακο Δευτέρα το αργότερο θα έχει, από ό,τι μας είπε ο εργολάβος, θα έχει αποκατασταθεί. Α, δεν δηλαδή έχει αποκατασταθεί ακόμα δηλαδή? Όχι. Δεν μπορούσαμε να επιχειρήσουμε. Ναι. Δηλαδή όλες αυτές οι λεπτομέρειες θα πρέπει να διευκρινιστούν στον κόσμο για να καταλάβει το μέγεθος του σύνολου του προβλήματος και ότι είναι πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι οι οποίοι έχουν τραβήξει την ουρά τους απ' έξω αυτή τη στιγμή. Έτσι γίνεται συνήθως. Το ξέρω. Και κάποιον του φορτώνουν αυτό το πράγμα. Αυτός ο κάποιος που είναι η περιφέρεια όμως δεν είχε το θάρρος να μπει και να κάνει τη δουλειά. Οι άλλοι φύγανε. Άρα ο μόνος τρόπος, κύριε Κουρέτα, μας λέτε, για να αδειάσει η λίμνη Κάρλα ήταν να μείνει ανοιχτό το θυρόφραγμα. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Όχι, ένα λεπτό, έχετε μπερδεύσει. Η λίμνη Κάρλα που είναι ο ταμιευτήρας δεν αδειάζει, είναι δίπλα. Είναι. Εγώ μιλώ για την έξω από τον ταμιευτήρα που ήταν το πλημμυρικό νερό. Το πλημμυρικό νερό μέχρι προχθές που το άκουσα υπήρχε και αίρε. Άρα όταν το προεδρικό διάταγμα δεν μου επιτρέπει να το κλείσω γιατί υπάρχει πλημμυρικό νερό, πώς θα το κλείσω? Πάντως, κύριε Κουρέτα, να σας πω κάτι. Είναι έντονο το παράπονό σας και εγώ καταλαβαίνω ότι δεν απευθύνεστε μόνο στον κύριο Μπέο. Όχι. Σαφώς και δεν απευθύνομαι. Μπορεί να έγιναν κάποιες χαρακτηρισμοί, αλλά πάση περιπτώσει. Σε ποιους άλλους απευθύνεστε? Σε όλους. Σε όλους. Ο ΤΟΕΒ, οι αποκεντρωμένοι, ο ΓΟΕΒ, τα υπουργεία, αυτοί οι οποίοι εποπτεύουν όλη αυτή το σχέδιο της αποστράγγισης των νερών, τι νερά έρχονται, ο οργανισμός υδάτων που έχει ιδρυθεί από τον Μάρτιο και δεν υπάρχει συμβούλιο. Πού είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος εποπτεύει τη λειτουργία του νερού στη Θεσσαλία? Κανείς δεν την εποπτεύει. Αλήθεια, τώρα πρέπει να γίνουν μελέτες για την καταλληλότητα του νερού εκεί. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη γι' αυτό? Ναι. Έχουμε ξεκινήσει και παίρνουμε δείγματα με τον ΕΟΔΗ. Τα πρώτα δείγματα που πήραμε χθες το βράδυ ήταν αρκετά καλά. Και μια καλή εικόνα θα έχουμε την Τρίτη με Τετάρτη για το νερό. Μάλιστα. Θα τα δημοσιοποιήσω όπως κάνω πάντοτε. Γιατί εγώ έχω μάθει τη δουλειά μου να την ανακοινώνω. Αν θυμάστε με την Πανόλη, ποια περιφέρεια έβγαλε αναλυτικούς χάρτες με αναλυτικά τεστ κλπ. Πριν από τη Θεσσαλία? Το θυμάστε? Μάλιστα. Έχετε δει καμιά άλλη περιφέρεια να βγάλει νούμερα και αριθμό ζώων και τεστ σε όλη την Ελλάδα? Για πείτε μου. Κύριε Κουρέτα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τελειώνοντας, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Και σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτό το χρόνο να μιλήσω.
τελειώνοντας, θέλω να εξηγήσω ότι το πρόβλημα αυτό είναι και ήταν και είναι σύνθετο, ανήκει στην αρμοδιότητα πολλών φορέων, οι οποίοι τράβηξαν την ουρά τους απ' έξω και άφησαν την περιφέρεια μόνη της. Δεν πειράζει, εμείς θα κάνουμε αυτό που μπορούμε και θα εξηγήσουμε στον κόσμο όταν τελειώσει σε λίγες μέρες τι ακριβώς συνέβη, όπως ξέρουμε να το κάνουμε. Αλλά στη μάχη όταν δίνει κανείς, θα πρέπει να είναι με αυτό που αγωνίζεται και όχι στην καρέκλα και να βρίζει. Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστούμε κύριε πολύ, κύριε Κουρέτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλά. Καλή συνέχεια.